Τηλεφωνική μας γραμμή τον προϊστάμενο της Διαχειριστικής Αρχής Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Πλακοτάρη. Καλό μεσημέρι, είστε καλά? Καλό μεσημέρι, καλά εσείς? Ευχαριστούμε για τα ωραία νέα που μας λέτε χτες αργά το βράδυ. γιατί έχουμε ακόμα 15 εκατομμύρια ευρώ, σύνολο 40 για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τις νησιωτικές του Βορείου Αιγαίου. Πώς το κάνατε αυτό, κύριε Πλακοτάρη, τα βγατήσατε? Δεν αυγατίζουν εύκολα. Προφανώς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε τη φωτιά έξω από το σπίτι. Διαπιστώσαμε δηλαδή ότι οι αιτήσεις είναι πάρα πολλές. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τόσους ανθρώπους. Στραγγίξαμε το πρόγραμμα όσο πάει. Πήραμε δηλαδή, βρήκαμε από άλλα έργα τα οποία δεν τρέχουν πολύ. Πήραμε τα χρήματά τους ώστε να τα μεταφέρουμε εδώ. Mm-hmm. Και να δούμε στις αρχές της νέας προγραμματικής περίοδου που θα είναι του χρόνου το 2021, ποια έργα θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε να τα πάμε στο νέο ΕΣΠΟ. Επίτε μας τώρα λίγες λεπτομέρειες, δηλαδή πόσες αιτήσεις μπορεί και να έγιναν? Αυτή τη στιγμή οι αιτήσεις μας είναι εξαιρετικά πολλές. Το νούμερο που θα σας πω τώρα βέβαια αύριο μπορεί να αλλάξει, ναι, με την έννοια ότι κάποιες αιτήσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Έχουμε δηλαδή πάνω από 2.500 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Προϋπολογισμός ξεπερνάει τα 60 εκατομμύρια αυτών των υποψηφίων. Mm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και τα 40 πάλι λίγα είναι. Ναι, ναι. Αυτή είναι η εικόνα. Σας πιέσανε αρκετά και οι φορείς από την πρώτη στιγμή, έτσι? Ναι. Σας τραβούσαν εκεί λίγο, βάλτε κι άλλα. Και τώρα, ναι, που είναι 60 εκατομμύρια, τι θα γίνει, που είναι ήδη δηλαδή 60? Κοιτάξτε, γεγονός είναι ότι δεν θα εγκριθούν οι πάντες. Ναι. Αυτό είναι υπερβέβαιο. Από ποια άποψη το λέτε? Από ποια άποψη το λέτε? Το λέω με την άποψη πρώτα απ' όλα ότι βλέπω ότι σήμερα οι αιτήσεις 20 ημέρες πριν λήξει η πρόσκληση είναι πολύ περισσότερες από τα διαθέσιμα που έχουμε. Ναι. Άρα ό,τι και να βρούμε δεν υπάρχει περίπτωση να τους καλύψουμε όλους τους υποψηφίους. Ναι, το ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι η πραγματική οικονομία έχει τεράστιες ανάγκες, οι οποίες μεγαλώνουν συνεχώς. Ναι. Ένα μικρό πρόγραμμα όπως είναι το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου, φανταστείτε συνολικά διαθέσιμα το ΠΕΠ έχει 228 εκατομμύρια στο πρόγραμμα αυτό, στο ΕΤΠΑ. Ναι. Τα 40 έφυγαν ήδη στον COVID που λένε. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι αλλιώς δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τους καλύψουμε όλους. Ναι, αλλά θέλω να πω, αν ισχύουν οι προϋποθέσεις που υπάρχει στην προκήρυξη αυτή, με ποιο τρόπο θα διαλέξετε, ας πούμε, ποιοι δεν θα πάρουν, αυτό εννοώ? Να σας πω πώς θα γίνει. Υποβάλλουν τα χαρτιά τους οι υποψήφοι, ναι, στην πλατφόρμα την αντικειμενική, την ξεκάθαρη, και με αντικειμενικά κριτήρια που είναι τα λογιστικά τους, τα οικονομικά τους στοιχεία το 19 και τους απασχολούμενους τους. Ναι. Πολύ καθαρά πράγματα τα οποία έχουν παιχτεί ήδη κιόλας, γιατί παίρνουμε στοιχεία του 19. Ναι. Με βάση αυτά κάνει την αίτησή του ο υποψήφιος και φαίνεται το ποσό που δικαιούται. Ναι. Το άθροισμα όλων αυτών μέχρι τα 40 θα δείξει ξεκάθαρα και χωρίς παρέμβαση από πουθενά ποιοι είναι οι υποψήφοι που με βάση βαθμολογία φτάνουν μέχρι τα 40 εκατομμύρια. Αυτό είναι. Μάλιστα. Άρα μπορεί να είναι, δεν είναι η λογική ότι μπορεί να δώσουμε λιγότερα σε κάποιους για να πάρουν όλοι? Σε καμία περίπτωση δεν θα κόψουμε αιτήσεις. Ναι. Έτσι αλλιώς λιγότερα τους δίνουμε, αφού τους δίνουμε το 50% του κόστους λειτουργίας τους στο 19. Τι αν τους αλλάξουμε κι άλλο τα φώτα? Λίγο πάλι, θέλουμε λίγο μία επανάληψη. Πώς δηλαδή κάποιοι θα μείνουν απ' έξω? Καταλαβαίνω ότι αν δεν τηρούν τις προϋποθέσεις είναι ένα αυτό. Εντάξει, αυτό είναι έτσι κι αλλιώς. Ναι, έχουμε μία επιχείρηση, ας πούμε, η οποία δυστυχώς έκανε έναρξη 9 Γενάρη του 20. Αυτός δυστυχώς δεν μπορεί να μπει ο άνθρωπος, δυστυχώς. Έχουμε όμως και κάποιον ο οποίος έκανε το 19 έναρξη, συγγνώμη, έχει οικονομικά στοιχεία το 19, τα βάζει μέσα στο σύστημα, βλέπει πώς άλλαξε, μεταβλήθηκε ο τζίρος του και το προσωπικό του, με βάση αυτά που έχει περάσει στην πλατφόρμα βγαίνει και ο βαθμός του. Ξέρει λοιπόν αυτός κατά την οριστικοποίηση ότι παίρνω 17. Ναι. Έτσι. Ναι. Ωραία. Όταν θα βγει η απόφαση ποιοι παίρνουν χρήματα, θα δει ότι ο τελευταίος, στον πίνακα ανακοινώσεων που λένε, ναι, στην έγκριση, ο τελευταίος που μπήκε ήταν με 19. Μάλιστα. 19 βαθμό πήρε ο Γιώργος Πλακοτάρης και παίρνοντας το τελευταίο 20 από τα 40 εκατομμύρια. Οπότε βλέπει ότι δυστυχώς ο βαθμός του δεν του φτάσε. Αυτός θα είναι στους απ' έξω. Που κάτω από τη βάση δηλαδή μπορεί να έμεινε και ναι, μετά μπορεί, ναι, να ζήσουμε βιβλικά πράγματα όμως, ξέρετε τώρα, άμα, ναι, πήρε ο ένας και δεν πήρε ο άλλος. Εσείς θα τα ακούσετε. Το ξέρω θα τα ακούσουμε εμείς. Όπως έλεγα και σε ένα συνάδελφό σας πριν από λίγο, είναι στιγμή που το ΕΣΠΑ
πάβει να είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο, αλλά γίνεται εργαλείο συντήρησης της οικονομίας. Ναι. Ούτε εμείς τα έχουμε ζήσει αυτά. Ναι. Οπότε σε αυτή τη φάση τι να σας πω. Ναι. Απλά το μόνο που λέω είναι ότι τα κριτήρια είναι αντικειμενικά και τίμια και τα ξέρει κανείς πριν το διαγωνισμό. Οπότε δεν θα μπορεί να υποθεί ότι κάποιον τον βάλαμε, πώς να πω, πειράζοντας τα κριτήρια. Ναι. Και βέβαια μέσα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι είναι μη επιστρεπταία η ενίσχυση αυτή. Αυτό το λέτε γιατί που έχουν πολλά ακούσει προφανώς από άλλα πράγματα το τελευταίο διάστημα, έτσι είναι και αυτό. Ναι, να σας πω πολύ ξεκάθαρο. Ναι. Μπήκε ο Γιώργος ο Πλαγκοτάρης, έκανε αίτηση, το κόστος λειτουργίας του το 19 ήταν 40 χιλιάρικα. Αυτός δικαιούται λοιπόν να πάρει 20.000 ευρώ. Εγκρίθηκε κιόλας, σούπερ, παίρνει ο άνθρωπος 20.000 ευρώ. Δεν τις γυρίζει πίσω τις ενισχύσεις που πήρε. Δεν είναι δηλαδή ένα πρόγραμμα όπως είναι το ΤΕΠΗΧ που είναι δανειοδότηση. Mm-hmm. Αυτό είναι η έννοια της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης. Η 100% ενίσχυση του επιχειρηματία με τρόπο ώστε να μην επιστρέψει τα λεφτά που δικαιούται. Μάλιστα. Θα γίνει χαμός βέβαια με αυτό. Εντάξει, ναι. Αλλά απ' την άλλη είναι σημαντικό γιατί θα κόβονταν πολύ περισσότεροι από ό,τι καταλαβαίνω αν παραμέναμε στα 40 εκατομμύρια. Ναι, θα κόβονταν πολύ περισσότεροι. Είναι μια κίνηση αυτή στην οποία προέβησαν και άλλες περιφέρειες. Ναι, προέβησαν όλες νομίζω οι περιφέρειες. Σιγά σιγά αυτό θα κάνουν όλες οι περιφέρειες της χώρας. Προσπαθούν δηλαδή να κόψουν από άλλες επενδύσεις που θα έκαναν φέτος ή του χρόνου, δημόσια έργα κλπ. Και να κατευθύνουν τους πόρους στη διατήρηση οικονομίας. Mm. Το είναι μια στρατηγική απόφαση όλων. Και μέχρι πότε ήταν η λήξη πριν τη νέα επιχορήγηση? Μέχρι μεθαύριο, 20 του μήνα. Συγγνώμη, 23 11 και πήγε 11 12. Ωραία. Ναι. Βέβαια, εντάξει, τώρα ουσιαστικά δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια σκέψη με την παρούσα προθεσμία να παραμείνει μάλλον η παρούσα προθεσμία, γιατί καταλαβαίνετε ότι μάλλον θα σκεφτούν και άλλοι περισσότεροι να μπουν και θα έχουμε να σας πω, απογοήτευση. Άκουσα, κοιτάξτε, αν να μέναμε στο 23-11 προφανώς θα χαμετήσει περισσότερες από τα διαθέσιμά μας. Ναι. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έτσι άβρα στην αγορά ότι μα πώς γίνεται όταν είναι κλειστή η οικονομία, όταν οι υπηρεσίες υπολειτουργούν κλπ. Να πάρω τα δικαιολογητικά μου. Αυτό πάμε βασικά να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή να, όποιος υποβάλει το φάκελό του να είναι πλήρης, χωρίς να ανοίξουμε, να λέμε ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έτσι αλλιώς εδώ που τα λέμε, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Έτσι, να δώσεις 25 εκατομμύρια από το πρόγραμμά σου είναι. Ναι. Αυξήσαμε το ποσό, αυξήσαμε και την ημερομηνία έτσι ώστε να είναι περισσότερο έτοιμος όποιος υποψήφιος να μπει. Ναι. Θα αυξηθούν οι αιτήσεις, το ξέρουμε. Mm-hmm. Όχι θα υπερδιπλασιαστούν κάτι γνώμη. Θα πάνε κάτι γνώμη πάνω από 80, αλλά θα το δούμε αυτό όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, μας έχουν θέσει δύο ερωτήσεις. Η μία είναι όταν λέμε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τι εννοούμε, τις τάξεις. Μέχρι 50 νομίζω μας είχατε πει. Ναι, μέχρι 50 εργαζομένους μας είχατε πει την προηγούμενη φορά. Από 0 και οι αυτοαπασχολούμενοι. Ωραία. Και οι αυτοαπασχολούμενοι. Και το δεύτερο είναι σε σχέση με τη βαθμολογία που είπατε νωρίτερα στην οριστικοποίηση. Παίζει ρόλο, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει περισσότερους εργαζόμενους για το αν θα βαθμολογηθεί και περισσότερο. Ή δεν παίζει καθόλου ρόλο αυτό στη βαθμολογία. Παίζει ρόλο πόσο πλήγησε το ανθρώπινο δυναμικό του, πόσο μειώθηκε δηλαδή λόγω COVID. Εξαιτίας αυτού θα πάρει μεγαλύτερο βαθμό. Αν κάποιος είχε 5 εργαζόμενους και έχει 5, θα πάρει χαμηλό βαθμό. Αν κάποιος είχε τζίρο 100 χιλιάρικα και πάρει φέτος έχει 100 χιλιάδες πάλι τζίρο, τότε επίσης θα πάρει καλό βαθμό. Τα κριτήρια είναι μεταβολή της απασχόλησης, μεταβολή του κύκλου εργασιών, τέτοια πράγματα. Θα τα ακούει τώρα, ξέρει το κόσμος, και θα λέει δηλαδή εγώ που τα κατάφερα, ας πούμε, και κράτησα τους εργαζόμενους και δεν απέλησα, θα την πληρώσω. Συμφωνώ, είναι μια οπτική αυτή, αλλά και άλλη οπτική είναι ότι κάποιος απέλησε τον κόσμο του, άρα στα αλήθεια τον απέλησε όχι επειδή είναι ανάλγητος, αλλά επειδή δεν μπορούσε να τον πληρώσει. Πάμε να τον στηρίξουμε λίγο φέτος, έτσι ώστε να ξεκινήσει σιγά σιγά, ελπίζοντας ότι φεύγοντας ο COVID δεν θα έχει φύγει και η επιχείρησή του μαζί. Θα αντέξει λιγάκι ακόμα με την στήριξή μας. Αυτό είναι. Τώρα για τις αιτήσεις, κάτι που θα πρέπει να προσέξουν υποψήφοι. Να μπαίνουν στην πλατφόρμα με ηρεμία πια αφού έχουν χρόνο, να προσθέσουν ό,τι στοιχεία έχουν, να μπαίνουν νωρίς για να μην γκρινιάζουν, για να μην αρχίσουμε πάλι την γκρινιά 11-12 του «Α, το σύστημα έπεσε και είναι πάρα πολύ βαρύ». Όλη η Ελλάδα είναι στο σύστημα, έτσι. Ναι. Ας μπαίνουν σιγά σιγά, ας υποβάλουν τις αιτήσεις τους,
έτσι ώστε να μην πούνε εγώ δοκίμασα και το σύστημα έπεσε ή το ρεύμα έπεσε 3/5 και δεν υπέβαλα. Γιατί τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε δει όλα. Εκτός αν έχουν τηλεκπαίδευση εκείνη την ώρα, κύριε Πλακοτάρη. Ναι, μπορεί να είναι βαρύ το σύστημα τότε. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.